Τα τελευταία χρόνια ερχόμαστε για πολλωστή φορά να ψηφίσουμε νομοσχέδια με τίτλο «Εξυγχρονισμό του ελληνικού κτηματολογίου», ήταν ο νόμος του 21-48-21, νέες ψηφιακές υπηρεσίες, επιτάχυνση διαδικασιών ολοκλήρωσης του 50-76-23 και σήμερα και άλλα, απλά τα είπα έτσι τα πιο χτυπητά, και σήμερα ολοκλήρωση πάλι λέγεται στην κτηματογράφηση, πάλι με απλοποίηση των διαδικασιών. Τι έχει αποδειχθεί από όλες αυτές τις επιταχύνσεις, εξυγχρονισμούς, απλοποιήσεις των διαδικασιών για ολοκλήρωση της πολύπαθης κτηματογράφησης? Ότι τελικά προχωράτε στην πραγματικότητα με προβληματικές και άρων-άρων διαδικασίες που δημιουργούν μεγαλύτερα προβλήματα από αυτά που προσπαθούν να λύσουν. Και αυτό γιατί βεβαίως? Γιατί η αγωνία σας δεν είναι πραγματικά να αποτυπωθούν και να διαφυλαχθούν οι μικρές περιουσίες χωρίς πραγματικά οικονομικό κόστος και ταλαιπωρία, αλλά αυτό που αφενός σας πιέζει είναι η δέσμευσή σας, γιατί αποτελεί ολοκλήρωση του κτηματολογίου ένα από τα δεκάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αυτό ομνύεται όλοι σας εξάλλου εδώ, αυτό είναι το άγχος σας. Γιατί? Για να εξασφαλιστεί ένα καθαρό τοπίο στη γη εμπόρευμα, για να προχωρήσουν οι κερδοφόρες επενδύσεις των διαφόρων επιχειρηματικών ομίλων που περιμένουν τις πράσινες ανάπτυξη και άλλα. Σκοπός δηλαδή και αντικείμενο του νομοσχεδίου, λέτε, είναι επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης με τη ρύθμιση διαφόρων διατάξεων, συντόμευση της διαδικασίας αυτής και αξιοποίηση αυτή τη φορά της τεχνητής νοημοσύνης. Όμως, στην πραγματικότητα, όπως πολλές φορές έχουμε τονίσει όταν συζητάμε σχετικά με το κτηματολόγιο νομοσχέδια, η ουσία της κάθε φορά ρύθμισης είναι πώς θα επιταχυνθεί η εμπορία της γης, η αντιμετώπιση προβλημάτων που εμποδίζουν ή δεν διευκολύνουν αυτή την εμπορία, στο πλαίσιο βεβαίως της αστικής πολιτικής για τη γη εμπόρευμα, που αφορά το να χρησιμοποιηθεί η γη, αν θέλετε, και ως διέξοδο σε συσσωρευμένα κεφάλαια, και όχι βεβαίως, δεν σας απασχολεί, οι μικροϊδιοκτήτες που πραγματικά έχουν σηκώσει τεράστιο βάρος, ταλαιπωρία, κόστος, δυσανάλογο ακόμα και με την ίδια τους την ιδιοκτησία. Σε αυτή τη φάση φέρνεται αυτό το νομοσχέδιο και παρά τα ισχυριζόμενα περί βελτιώσεων και διορθώσεων, το νομοσχέδιο θα έχει ως αποτέλεσμα τελικά την απώλεια κρατικής γης και την νομιμοποίηση ανύπαρκτων ιδιοκτησιών ή προβληματικών ιδιοκτησιακών καταστάσεων, την νομιμοποίηση παράνομων αλλαγών στη χρήση και το χαρακτήρα εκτάσεων, και από την άλλη μεριά βεβαίως δεν αλλάζει το βασικό, ότι για τους μικροϊδιοκτήτες συνεχίζεται να πετάτε το μπαλάκι στον κόσμο, να πιέζεται να δεχτεί διαδικασίες που δεν εξασφαλίζουν ούτε την ασφάλεια, αν θέλετε, της καταγραφής των ιδιοκτησιών τους. Έχει τεράστιο οικονομικό βάρος, ταλαιπωρεί και τελικά οδηγεί πολλούς από αυτούς, αν όχι να φτάσουν να πληρώσουν κόστος πολλαπλάσιο από την ίδια την αξία των ακινήτων τους, τελικά σε ορισμένες από τις περιπτώσεις αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις ιδιοκτησίες τους ή, και βεβαίως κάτι που δεν σας ενοχλεί και ιδιαίτερα, πουλάνε σε χαμηλές τιμές σε άλλους ενδιαφερόμενους που αναλαμβάνουν τη διαδικασία, που ενδιαφέρονται για να συγκεντρώνουν γη και έτσι και από την άλλη πόρτα, αν θέλετε, προχωράει και ο στόχος τελικά της συγκέντρωσης, της μεγάλης συγκέντρωσης της γης. Το υποσυζήτηση νομοσχέδιο εντάσσεται στη γενικότερη κατεύθυνση κατοχύρωσης συμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα, εξασφαλίζοντας συμπληρωματικά μέτρα για να ξεβαλτώσει η αγορά ακινήτων, που σε συνδυασμό και με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας οδηγεί στη συγκέντρωση της γης, σε μεγάλες επενδύσεις για τα διάφορα έργα και αναγκαίες για το κεφάλαιο αλλαγές στη χρήση της γης που καθυστερούσαν μέχρι σήμερα. Γι' αυτό βεβαίως είναι και ένα από τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης.
Είναι παραδείγματος χάρη χαρακτηριστικό ότι περιμένουν κυριολεκτικά στην ουρά τεράστιες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, τουριστικά χωριά, στη Βόρεια Εύβοια, στη Δαδιά, στην Αττική, σε περιοχές δηλαδή που εκδηλώθηκαν καταστροφικές πυρκαγιές από το 2000 μέχρι σήμερα, ενώ 11.000 είναι τα έργα σε αναμονή του ΑΔΜΙΕ για πάρκα ΑΠΕ. Αυτή είναι η μεγάλη σας έγνοια και βεβαίως γι' αυτό επιδιώκεται με ξεπέρασμα των όποιων καθυστερήσεων να ξεμπλοκάρετε για τους ομίλους κεφάλαια από τα φτηνά τραπεζικά δάνεια, άλλες κρατικές ενισχύσεις που έρχονται. Όμως τελικά τα χρονικά πλαίσια που βάζετε για την ολοκλήρωση της παράδοσης των μελετών κτηματογράφησης της περιγραφόμενης στο παρόν περιοχές της επικράτησης της χώρας για να μπουν σε καθεστώς λειτουργούντος κτηματολογίου σύμφωνα με αυτόν τον γνωστό προγραμματισμό ολοκλήρωσης εντός του 2025, κατά τη γνώμη μας, έτσι όπως στην πραγματικότητα γίνεται, θα δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα αν δεν μιλάμε για χάος. Αφού και εκτός των άλλων δεν μπορεί να συμβαδίσει με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών και των αντιρρήσεων που έχουν ασκηθεί όπως αναφέρει και το άρθρο 15. Άλλωστε μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί λιγότερο από το 10% των αντιρρήσεων. Είναι ένα χρονικό όριο που οδηγεί σε σοβαρές και τραγικές καταπατήσεις, εκχερσώσεις, κλοπή κρατικής γης και σε μεγαλύτερη οικονομική βεβαίως επιβάρυνση των μικρών και μεσαίων ιδιοκτητών. Θα αναφερθούμε στις επόμενες συνεδριάσεις, γι' αυτό καλούμε και το Περιφερειακό Τμήμα του Βορειοανατολικού Αιγαίου για περιπτώσεις όπως σε περιοχές του Δήμου Μυτιλίνης, που πραγματικά είναι νομίζω φωτογραφία. Είναι μια από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις των τεραστίων προβλημάτων που δημιούργησε η ανάθεση σε εργολάβους μεγάλες εταιρείες με τις ανάλογες φυσικά αμοιβές, που όμως ήταν διαδικασίες προχειρότατες, οδήγησε δεκάδες μικροϊδιοκτήτες τελικά, πολλοί από αυτούς αναγκάστηκαν να καταβάλουν με πολύ μεγάλα ποσά προκειμένου να διορθώσουν, να προχωρήσουν σε διορθώσεις των ακινήτων τους ποσά, πολλές φορές δυσανάλογα και με βάση την αξία της ιδιοκτησίας τους. Οι άλλοι έρχονται για πολλωστή φορά από το 2012, αν δεν κάνω λάθος, που πρώτη φορά έγινε η πρώτη κτηματογράφηση μέχρι σήμερα, που μεσολάβησαν 2 και 3 φορές επαναχαρακτηρισμός ορίων κλπ. Χωρίς να μπορεί πραγματικά να λυθεί το πρόβλημα, ούτε και με βάση τις τελευταίες δεσμεύσεις που είχατε ότι θα λυνόταν με αυτή τη διαδικασία που κάνετε τώρα, η οποία είπα ότι προσπαθήσατε να λύσετε το πρόβλημα για περίπου 200 ιδιοκτησίες, τη στιγμή που το πρόβλημα αφορά πάνω από 10.000 ακίνητα. Ουσιαστικά, και αυτό είναι ένα μόνο από τα παραδείγματα, νομίζω ότι είναι και άλλες περιοχές που έχουν αντίστοιχα θέματα, θα το δούμε και στην αυριανή ακρόαση των φορέων πιο αναλυτικά. Στην πραγματικότητα, τι επιδιώκεται με το νομοσχέδιο? Να καταργήσετε στην πράξη περιορισμούς στη χρήση γης προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου, να επιταχύνετε τη συγκέντρωση της γης και τεχνικών έργων, βεβαίως, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και κριτήριο του νομοσχεδίου είναι η απλοποίηση, υποτίθεται, της διαδικασίας, ώστε να αντιμετωπιστούν οι πάνω από 50% αμφισβητούμενες καταχωρήσεις κτηματολογίου, για να ολοκληρωθεί αυτό όπως στην πραγματικότητα μέχρι το 2025, αφού αυτή βεβαίως η ολοκλήρωση αποτελεί προϋπόθεση για τις μεταβιβάσεις των ακινήτων και κατ' επέκταση για τις επενδύσεις του μεγάλου κεφαλαίου, χωρίς στην πραγματικότητα και να σας ενδιαφέρει το τι θα γίνει και με ποιον τρόπο υποτίθεται αυτές οι κρεμότητες θα λυθούν, και με πολλά ερωτηματικά. Αν για παράδειγμα μεγάλες εκκρεμότητες που υπάρχουν στα ζητήματα κληρονομικής διαδοχής κλπ, εμείς λέμε, πιστεύετε πραγματικά μπορούν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου
αυτές οι εκκρεμότητες να λυθούν όταν, για παράδειγμα, τα πιστοποιητικά νομιμοποίησης κληρονομικού δικαιώματος εκδίδονται από τα δικαστήρια με πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις, ενώ ακόμα και για να προσδιοριστούν για πολλά από αυτά οι αγωγές, περιμένουμε να ακούσουμε και την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, η προθεσμία αυτή δεν φτάνει ούτε για τις τυπικές προθεσμίες που προβλέπει ο νόμος. Στην κατεύθυνση αυτή φέρνεται και μια σειρά ρυθμίσεις που αφορούν το προσωπικό και τη χρήση πιστοποιημένων μηχανικών πέραν του μονίμου προσωπικού. Είχατε και στο παρελθόν εισάγει διάφορες τέτοιες ρυθμίσεις που στην πραγματικότητα ήταν προβληματικές και ιδιωτικοποιούσαν πολλές από τις υπηρεσίες του ελέγχου κλπ. Είναι επίσης γεγονός ότι σημαντική μερίδα, ακόμα και από υψηλόβαθμα στελέχη του κτηματολογίου, εκφράζουν σε συναντήσεις, σε προφορικές συζητήσεις κλπ. Την αντίθεσή τους στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου αυτού, γιατί τόσο ο χρόνος όσο και οι διαδικασίες που προβλέπει ουσιαστικά ακυρώνουν τον ίδιο το χαρακτήρα του κτηματολογίου ως καταγραφή των ιδιοκτησιών και του χαρακτήρα των εκτάσεων με αξιόπιστο και επιστημονικό τρόπο. Και εμείς προσθέτουμε βεβαίως ότι αυτό θα έπρεπε να γίνεται χωρίς όλη αυτή την τεράστια οικονομική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τους μικροϊδιοκτήτες. Στην πραγματικότητα, αυτό που αποτυπώνει οι προτεραιότητες που θέτεται και για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι η έκφραση της καταστροφής του περιβάλλοντος στο βωμό της πράσινης εκμετάλλευσης από τους μονοπωλιακούς ομίλους, στο όνομα της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και της κοινωνικής συμφωνίας εντός εισαγωγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σας καίει και δεν ενδιαφέρεστε βεβαίως με το ποιο κόστος αυτό θα γίνει. Τέλος, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στη διαφαινόμενη, όπως ακούγεται, υποβάθμιση της διεύθυνσης δασών του κτηματολογίου σε τμήμα, αφού πρόκειται για μια διεύθυνση της οποίας το αντικείμενο αφορά το 60% τουλάχιστον της χερσαίας γης της Ελλάδας και έπρεπε να γίνουν τουλάχιστον 20 νέες προσλήψεις δασολόγων και μηχανικών για να μπορεί αυτή να ανταποκριθεί στοιχειοδός στις ανάγκες. Επίσης, με αφορμή και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, σας καλούμε να αντιμετωπίσετε και το πρόβλημα με τα εφάπαξ των εργαζομένων στο κτηματολόγιο, υπολογίζοντας το συνολικό εργάσιμο βίο αυτών των εργαζομένων σε αυτό, αλλά και των εργαζομένων στα ιδιωτικά υποθηκοφυλακία και όχι όπως φαίνεται ότι δηλώνεται ότι θα υπολογίζεται από τότε που το κτηματολόγιο έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Συνολικά, με βάση τα παραπάνω, διαφωνούμε επί της αρχής με το νομοσχέδιο. Δεν θέλω να μπω, επειδή είναι αρκετά τα ζητήματα στα άρθρα, δεν θέλω να μπω σε επιμέρους σχολιασμό τώρα. Θα κρατήσω και να ακούσουμε και την ακρόαση των φορέων και θα αναφερθώ συνολικά στις επόμενες συνεδριάσεις. Δεν μπορούμε όμως να μην επισημάνουμε ότι και οι διαδικασίες που προβλέπετε στα άρθρα 8 έως 10 με βεβαιότητα θεωρούμε ότι θα οδηγήσουν σε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική επιβάρυνση μικρούς και μεσαίους ιδιοκτήτες, που τελικά είναι κοινό μυστικό ότι πολλοί από αυτούς οδηγούνται στην εγκατάλειψη των ακινήτων τους, που πολλές φορές με πολύ μεγάλο κόπο απόκτησαν οι ίδιοι, απέκτησαν από τις οικογένειές τους, γιατί πραγματικά όλη αυτή η ταλαιπωρία, το κόστος και η διαδικασία που τους έχετε φορτώσει είναι πολύ δυσανάλογη με το μέγεθος των ιδιοκτησιών τους. Ευχαριστώ.